Κύριε Υπουργέ, δεν σας προλαβαίνουμε πια. Ήταν έτσι κι αλλιώς παραγωγικότατη η θητεία σας, αλλά φτάσαμε σε βομβαρδισμό στις επιτροπές. Με το ζόρι προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα νομοσχέδια. Και βέβαια, εντάξει, η προεκλογική νομοθετική σκούπα της κυβέρνησης έχει και άλλη εξήγηση. Γιατί είναι γνωστό ότι τρέχει με το στόχο της επενδυτικής βαθμίδας υπομάλης να ψηφίσει αβέρτα νομοσχέδια και τροπολογίες της τελευταίας στιγμής που θα θρηστούν κι αυτά στα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης για βελτίωση του περιβόητου επενδυτικού κλίματος, μεταξύ των οποίων είναι βέβαια και το ξεκαθάρισμα με τα κόκκινα δάνεια για τα οποία έχει βγάλει μπροστά το σφυρί για τη λαϊκή στέγη και τους πληστηριασμούς. Βολεύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το διάστημα με την αποχή, γιατί τα ίδια προαπαιτούμενα τον δεσμεύουν και εκείνον, και έτσι με την αποχή αποφεύγει να πολλαπλασιάσει το ποσοστό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης που έχει ψηφίσει μέχρι τώρα, γιατί μέχρι τώρα είχε φτάσει και ξεπεράσει το 50%, και κάπως έτσι θα χάλαγε και η απαιτούμενη αντιπολιτευτική σούπα που προσπαθεί να καλλιεργηθεί προεκλογικά με το έντονο υποτίθεται κλίμα αντιπαράθεσης. Αντίστοιχα, βέβαια, έχει γίνει συνήθις πρακτική να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο νομοσχέδιο διατάξεις με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα και επί της αρχής τοποθέτησης του κάθε κόμματος να πρέπει να καθοριστεί από τη βαρύτητα που έχουν ορισμένες διατάξεις με τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Όπως είναι εμπροκειμένο στο σημερινό νομοσχέδιο, οι διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενός θεσμού για τον οποίο έχουμε εξ αρχής εκφράσει τη διαφωνία μας και έχουμε προειδοποιήσει για τον ιδιαίτερα αντιδραστικό και επικίνδυνο για τους λαούς χαρακτήρα του. Γιατί βέβαια σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που αφορούν την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του γνωστό ποθενέσχες, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επί της αρχής ως κόμμα δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αντίθετα, θεωρούμε και αναγκαίο αυτόν τον έλεγχο, τόσο στα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, όσο βέβαια και σε άλλους υπόχρεους στο δημόσιο τομέα, στη δικαιοσύνη, σε άλλους τομείς, που κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται η περιουσιακή τους κατάσταση και κυρίως οικονομικές συναλλαγές προσώπων που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιδρούν και έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο δημόσιο βίο. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι τρέφουμε και αυταπάτες, ότι μπορούν πράγματι να διαραγούν οι δεσμοί αίματος που έχουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα με το αστικό κράτος και τους θεσμούς του, που αντικειμενικά γεννούν στο πλευρό των νόμιμων ή των νομότυπων συναλλαγών και τα πολλά φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα που είναι σύμφυτα με το σύστημά σας. Εξάλλου, υπάρχει για μας, είναι καταγεγραμμένη η μεγαλύτερη ομολογία που μπορούσατε να κάνετε με το κατάπτυστο ψήφισμα που όλοι μαζί ψηφίσατε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση στο Ευρωκοινοβούλιο, και μάλιστα στον απόϊχο του σκανδάλου Καϊλή και τις μίζες από το Κατάρ που ακόμα δεν έχουν σταματημό, έχουμε χάσει το μέτρημα, με το οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζατε ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δυνατότητα των λόμπι να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, όπως είπατε, ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ακριβώς είναι τα συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, που διαμορφώνουν το έδαφος για τις ύποπτες συναλλαγές, για τη σαπίλα και τη διαφθορά με την οποία κάθε φορά πέφτεται από τα σύννεφα. Και βέβαια, αυτά τα φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που ούτε μπορούν, αλλά κατά τη γνώμη μας ούτε και θέλουν να κόψουν οριστικά αυτόν τον ομφάλιο λόρο του συστήματος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μήπως και στις περισσότερες περιπτώσεις η όποια αποκάλυψη των σκανδάλων δεν προκύπτει στην πραγματικότητα όχι από τους ελέγχους αυτούς, αλλά από τις αποκαλύψεις που γίνονται μεταξύ των ανταγωνιστικών συμφερόντων. Οι ρηγμένοι από τη μοιρασιά της πίτας καρφώνουν τους κερδισμένους και πάει λέγοντας. Ακόμα και τους διάφορους πάτσιδες δεν τους γεννά τελικά το άθλιο νομοθετικό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς που συνδιαμορφώσεται από κοινού
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και μαλώνεται τώρα ποιος ευθύνεται περισσότερο που αφήσατε το λαό βορρά στα κοράκια των ΦΑΝΤΣ. Αυτή την ομιμότητα διαμορφώσατε και πάνω σε αυτήν έκρινε και ο Άριος Πάγος για να βγάλει αυτή την απαράδεκτη απόφαση, ανάβοντας το πράσινο φως στους πληστηριασμούς που δεν λείπουν από καμιά ευνομούμενη πολιτεία, όπως μας υπενθύμησε και ο κύριος Τσίπρας. Στο σύστημα λοιπόν που έχει στον πυρήνα του την πάση θυσία διευκόλυνση της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων και τον αντισόπιτο ανταγωνισμό για το κυνήγι του κέρδους, που επιτρέπει να κρύβονται κάθε είδους συναλλαγές πίσω από την ανωνυμία των offshore, άλλων επιχειρηματικών σχημάτων, τους διάφορους αχυρανθρώπους και μπροστινούς, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι και όποιοι έλεγχοι δεν μπορούν να φτάσουν ούτε καν στην κορυφή του παγόβουνου. Από αυτή την άποψη λοιπόν, στο σύνολο των διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο του πόθεν έσχες, θα τοποθετηθούμε με παρόν, γιατί ενώ δεν διαφωνούμε με τη διαδικασία του ελέγχου, ωστόσο διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους. Ακόμα και αυτή η αύξηση του ορίου του ελάχιστου ελεγκτικού στόχου στο 7%, που παρουσιάζεται ως δείγμα ενίσχυσης της διαφάνειας, δεν αλλάζει την ουσία των διενεργούμενων ελέγχων, μάλιστα σε ένα τεράστιο αριθμό υπόχρεων προσδήλωση προσώπων. Περιμένουμε βέβαια ακόμα να δούμε και τις όποιες και ποιες από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις επιτροπές και από τους φορείς και από όλα τα κόμματα ενσωματώθηκαν πράγματι στο νομοσχέδιο, για να έχει αν θέλετε και ένα νόημα να επαναφέρουμε την κριτική μας. Όπως για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μας, για την αδικαιολόγητη απάλληψη της υποχρέωσης δήλωσης ορισμένων κατηγοριών, όπως κινητών αξίας άνω των 40.000 ευρώ, μετρητών, χρεών προς το δημόσιο κλπ. Δεν θέλω να επεκταθώ. Θα δούμε και τις τροποποιήσεις που θα φέρετε και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Αυτό όμως που έχει διαφανεί σίγουρα ότι δεν σκοπεύετε να ενσωματώσετε στο νομοσχέδιο και έχει διαφανεί από την απόλυτη σιωπή σας το θέμα, είναι να απαλείψετε αυτόν, κατά τη γνώμη μας, τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την Επιτροπή Ελέγχου όλων των υπολείπων κομμάτων πλην του κυβερνώντος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια ρύθμιση που εισήχθη το 2012 προκειμένου, υποτίθεται, στη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής να πλειοψηφούν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ωστόσο αυτό θα μπορούσε να εξασφαλιστεί παρά την παραμονή των εκπροσώπων όλων των κομμάτων, αυξάνοντας απλά τον αριθμό της σύνθεσης της Επιτροπής, όπως εν προκειμένου κάνετε στην περίπτωση του ελέγχου του πόθεν έσχες των δικαστικών λειτουργών. Εκεί βρήκατε ένα σχήμα βολικό, ένα σχήμα που επιτρέπει τέλος πάντων να διατηρείται η πλειοψηφία υπέρ των δικαστικών λειτουργών. Αντίστοιχα θα μπορούσε να γίνει και με την παραμονή των εκπροσώπων όλων των κομμάτων, αυξάνοντας τον αριθμό για να μην διαταράσετε αυτή η πλειοψηφία που θέλετε να κρατήσετε. Καμιά πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τον Υπουργό γιατί διατηρεί αυτή την εξαίρεση. Για την ακρίβεια, καμία απολύτως απάντηση. Σε σχέση τώρα με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, με το οποίο ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματικά δεν μας προκαλεί εντύπωση η πλήρης αφωνία που επικρατεί επί του θέματος, ακόμα και για διατάξεις που έρχονται σε σύγκρουση με βασικές αρχές του ποινικού δικαίου από όλα τα άλλα κόμματα. Είναι εξάλλου κοινή σας πολιτική επιλογή η ενίσχυση των ευρωνοσιακών κατασταλτικών μηχανισμών. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που πρωτοστάτησε στην ένταξη της χώρας μας στην ενισχυμένη συνεργασία των προθήμων κρατών μελών, όταν δεν μπόρεσε να επιτευχθεί η αρχικά απαιτούμενη από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και αυτό βέβαια γιατί η σύσταση της Ευρωεισαγγελίας αποτέλεσε για πολύ καιρό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις αστικές τάξεις των κρατών μελών, δεδομένου ότι αφορά και θίγει τον πυρήνα των εξουσιών του Εθνικού Αστικού Κράτους. Οφείλουμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε, κυρίως βέβαια στον λαό και όχι σε εσάς, σε έναν κόσμο που ήδη προβληματίζεται για το ποιος είναι πράγματι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
η Ευρωεισαγγελία εντάσσεται και συμβάλλει στην περαιτέρω οικοδόμηση του λεγόμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος παρά τον εύηχο τίτλο του, δεν πάβει να είναι ένας βαθιά αντιδραστικός χώρος, μέσα στον οποίο μπορούν να αξιοποιούνται από κοινού όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, για να εξουδετερώνουν με ευκολία ό,τι μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θωρακίζουν τα συμφέροντα του ευρωενωσιακού κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, προς το σκοπό της διασφάλισης των οποίων δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανάγκη που γίνεται πιο επιτακτική σε περιόδους κρίσεων όπως η σημερινή, οπότε και θεριεύουν οι περιορισμοί και οι καταστολοί σε βάρος του λαϊκού κινήματος, που αποτελεί και τον κοινό παρονομαστή κατά την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών από όλες τις κυβερνήσεις. Εξάλλου, το μονοπάτι είναι ιδιαίτερα γνώριμο. Τέτοιου είδους αντιδραστικοί θεσμοί ιδρύονται αρχικά και νομιμοποιούνται στη συνείδηση, αξιοποιώντας ως όχημα την αντιμετώπιση απαράδεκτων και πράγματι καταδικαστέων φαινομένων εγκληματικότητας και διαφθοράς, πλην όμως φαινομένων που είναι σύμφυτα με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και άρα μη επιλύσιμα σε αυτό το πλαίσιο, για να είναι έτοιμοι στη συνέχεια αυτοί οι αντιδραστικοί θεσμοί και δοκιμασμένοι, για να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς δίωξης και καταστολής που μπορούν να στραφούν σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αρκεί γι' αυτό η επίκληση του γνωστού μπαλαντέρ της λεγόμενης καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στο όνομα της οποίας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχοποιούν κάθε ριζοσπαστική σκέψη που αμφισβητεί τα συμφέροντά της. Αυτή, επομένως, η υπεροπλία που προσδίδεται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και με τις παρούσες διατάξεις, μόνο εύλογη ανησυχία μπορεί να δημιουργεί. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 16α που προβλέπει τη λειτουργική αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ο τελευταίος εξοπλίζεται με εξουσία διενέργειας ανακριτικών πράξεων που στο εθνικό δίκαιο διενεργούνται από τον ανακριτή, δηλαδή από διαφορετικό όργανο από αυτό που διώκει. Εν προκειμένου, πρόκειται για διενέργεια ανακριτικών πράξεων και μάλιστα με πολύ διευρυμένη έκταση από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, δηλαδή από ένα όργανο που υπόκειται στο μόνιμο τμήμα που έχει σε προγενέστερο στάδιο παραγγείλει και τη δίωξη. Αυτό στην πραγματικότητα διωγγώνει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος της διάκρισης μεταξύ ανακριτικής, δικαστικής και εισαγγελικής από την άλλη αρχής, επιβεβαιώνοντας με ένα ακόμα τρόπο την ολοένα και πιο αντιδραστική εξέλιξη του αστικού ποινικού δικαίου και με τη βούλα μάλιστα του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται διευρυμένη λειτουργική αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ώστε ο ίδιος να διώκει και να ερευνά την τέλεση των αξιόπινων πράξεων, ξεπερνώντας ακόμα και τη βασική αρχή ότι δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να αποδίδει τις κατηγορίες, να συλλέγει το αποδεικτικό υλικό και στη συνέχεια να κρίνει και την υπόθεση. Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν περιορίζεται ακόμα και η δυνατότητα προσφυγής του κατηγορουμένου στο Δικαστικό Συμβούλιο, αφού το άρθρο 16α προβλέπει και δυνατότητα εξαιρέσεων από την κατάρθρο 307 του Κώδικα Πολιτικής Ποινικής Δικονομίας αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου. Μάλιστα, ο έλεγχος από το Δικαστικό Συμβούλιο από τους εθνικούς δικαστές υποχωρεί ακόμα και αν ένας κατηγορούμενος προσφύγει σε αυτό. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει προβληματισμός αν ο Εθνικός Εισαγγελέας θα είναι σε θέση στην πράξη να υποβάλει προς το Συμβούλιο πρόταση που θα έρχεται σε αντίθεση με τον αρχαιότερο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, που εκ του άρθρου 48 έχει τουλάχιστον τον βαθμό του αντισαγγελέα εφετών.
Αυτή λοιπόν η παντοδυναμία του εντεταλμένου Ευρωπαίου εισαγγελέα που διώκει, ερευνά, λαμβάνει μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, υποκείμενος πάντοτε ιεραρχικά στο μόνιμο τμήμα του κανονισμού 2017 κάθετος 1939, συμπληρώνεται και εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, με τα επόμενα άρθρα μπορεί να διευρύνει ή να περιστέλει την κατηγορία όταν σε πράξεις που υπάγονται στο εθνικό δίκαιο ο ανακριτής, αυτός δηλαδή που ερευνά την υπόθεση και διενεργεί την ανάκριση, δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, και αυτό για λόγους που εξηγούνται ακριβώς και ανάγονται στην παραδοχή ότι δεν μπορεί να είναι αμερόληπτο το ίδιο πρόσωπο που έχει, απαγγείλει την κατηγορία με αυτό που ερευνά και κρίνει τελικά την υπόθεση. Στο εθνικό δίκαιο, η παραπομπή επικακουργημάτων με απευθείας κλήση στο ακροατήριο, χωρίς να μεσολαβήσει το στάδιο των δικαστικών συμβουλίων, ορίζεται ως εξαίρεση στο σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τιτλοφορείται ως περάτος της κυρίας ανάκρισης κατ' εξαίρεση. Βέβαια, και εδώ αυτή η εξαίρεση στην πραγματικότητα έχει καταστεί κανόνας, με την προσθήκη μιας σειράς αδικημάτων, μια εξέλιξη που δικαιολογήθηκε, υποτίθεται, στο όνομα της επιτάχυνσης της διαδικασίας, σε βάρος προφανώς της ενδελεχούς διερεύνησης και της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. Όμως ακόμα και αυτή η υποτιθέμενη κατ' εξαίρεση δυνατότητα, με το άρθρο 16Γ γίνεται και με τη σφραγίδα του νόμου κανόνας, αφού η παραπομπή με απευθείας κλήση θεσπίζεται για όλα ανεξαιρέτως τα κακουργήματα. Επιπλέον, μια ρύθμιση στην πραγματικότητα που στο όνομα της ταχείας απονομής της δικαιοσύνης οδηγεί σε ασφυκτική περιστολή του δικαιώματος της ακρόασης του κατηγορουμένου. Επιπλέον, και η διενέργεια των ειδικών ανακριτικών πράξεων από τον εντεταλμένο Ευρωπαίο Εισαγγελέα, που προβλέπεται στο άρθρο 17, είναι στο ίδιο πνεύμα με την αντίστοιχη πρόβλεψη για τους εισαγγελείς του οικονομικού εγκλήματος, πλην όμως τώρα μιλάμε για εισαγγελείς που υπάγονται στο μόνιμο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η βαθιά επέμβαση στα δικαιώματα του εκάστοτε κατηγορουμένου γίνεται ακόμα πιο αντιδραστική όταν μιλάμε για έναν μηχανισμό που λειτουργεί στην πραγματικότητα πέρα και πάνω από τα εθνικά δικαστικά συστήματα των κρατών μελών, ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης και λογοδοτεί αποκλειστικά και μόνο στα όργανα αυτής. Μάλιστα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται μια τεράστια δυνατότητα γενικευμένης παρακολούθησης για όλα συλλήβδην τα κακουργήματα, ξεπερνώντας δηλαδή ακόμα και αυτές τις διατάξεις του νέου νόμου περί άριστου απορρίτου, για να παρακολουθούνται στο σύνολό τους ηλεκτρονικές επικοινωνίες προς και από τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνιών χρησιμοποιεί, καθώς και για να επιτρέπεται η παρακολούθηση και ο εντοπισμός ενός προσώπου με τεχνικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων παραδόσεων προϊόντων κλπ. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε τις συγκεκριμένες διατάξεις, όπως και επί της αρχής το νομοσχέδιο, λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας αλλά και επικινδυνότητας που έχουν τέτοιου είδους αντιδραστικές για το ποινικό δίκαιο αλλαγές.